Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε επικείμενες αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν ενίσχυση των υποδομών, πρόσληψη ιατρικού προσωπικού και βελτίωση της διαχείρισης των νοσοκομείων. Παράλληλα, γίνεται λόγος για ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και ψηφιοποίηση των ιατρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Τα μέτρα αποσκοπούν στη συνολική βελτίωση της υγείας και της πρόσβασης στις υπηρεσίες. Καμία περίπτωση εις βάρος του πολίτη, και αυτό ήταν που είδατε και τους προηγούμενους δείχτες, αλλά μαζεύεται στην κακοδιαχείριση του συστήματος. Και όσο ενοχλούμε στην κακοδιαχείριση του συστήματος, τόσο θα βλέπετε αυτές τις φωνές ή αυτούς που τις υπηρετούν να αυξάνονται και να αντιμάχονται αυτή την προσπάθεια. Έχω πει και προηγουμένως, πάρα πολλά χρόνια εδώ, το ΕΣΥ για πρώτη φορά φέτος έκλεισε προϋπολογισμούς 10 Ιανουαρίου. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ και αυτό βοήθησε, αυτό ξέρετε δεν είναι ένα χαρτί αριθμοί τους οποίους έχουμε βάλει, αυτό βοήθησε για να έχουμε φτάσει οκτάμηνο του 2024 και ό,τι έχουμε προγραμματίσει στα νοσοκομεία να έχει εκτελεστεί. Είστε όλοι εδώ, μάλλον και την προηγούμενη φορά, ότι πάντα τα νοσοκομεία, γιατί είναι και ο τρόπος και θα αναφερθώ και στην επόμενη διαφάνεια, ζητούσαν τα χρήματα λάμβανα που από τον Αύγουστο σχεδόν είχαμε αιτήματα, δώστε άλλα 20 εκατομμύρια, δώστε άλλα 30 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, υπάρχει μια πλήρης παρακολούθηση των οικονομικών των νοσοκομείων σε εβδομαδιαία φάση. Με αυτό κρίνονται οι διοικήσεις των νοσοκομείων και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, όχι εμείς σαν διοικητικό μηχανισμό, όλοι οι εργαζόμενοι που χωρίς να έχει. Όχι, έχουν αυξηθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, έχουν αυξηθεί τα χειρουργεία, ο προϋπολογισμός εκτελείται μέχρι στιγμής στο ακέραιο. Τι θα αλλάξει στο σύστημα, που είναι και κάτι που και εδώ πάλι, 20 χρόνια ίδια συζήτηση σε αυτή τη χώρα. Από του χρόνου, μετά από μια πολύ καλή δουλειά που έγινε κάθετα και οριζόντια σε όλο το σύστημα, από τον οργανισμό το οποίο το χειρίζεται, το ΚΕΤΕΚΝΗ, και σε όλες τον διοικητικό μηχανισμό εντός των νοσοκομείων, τα νοσοκομεία πλέον από το 2025 θα πληρώνονται με βάση το τι παράγουν. Πώς πληρώνουν τα νοσοκομεία στη χώρα μας αυτή τη στιγμή? Ζητάνε και δίνουν. Από το 2025, αυτό δεν είναι θα, για να γίνει το 2025 σημαίνει ότι έχει ήδη αλλάξει το σύστημα, τα νοσοκομεία θα πληρώνονται, ο ευαγγελισμός δηλαδή, θα λάβει χρηματοδότηση ανάλογα με το πόσα χειρουργία έχει κάνει, την βαρύτητα των χειρουργείων, πόσες μέρες νοσηλεύτηκε το περιστατικό, έτσι ώστε τι θα γίνει, θα αλλάξει όλο το σύστημα. Θα αλλάξει όλο το σύστημα όχι για να μαζευτεί οικονομικά στην πρώτη φάση, αλλά κυρίως στην πρώτη φάση για να αναβαλτιωθούν η ποιότητα που δίνουμε στον ασθενή. Υπάρχει πλέον η δυνατότητα να αντιλαμβανόμαστε αν πάει κάτι στραβά σε ένα νοσοκομείο, γιατί για να πληρωθούν θα πρέπει να συμπληρωθούν φακέλη, θα πρέπει να έχουμε την εξέλιξη του περιστατικού, θα έχουμε τη δυνατότητα να καταλαβαίνουμε αν σε ένα νοσοκομείο δεν δίνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που θα πρέπει να λαμβάνει ο πολίτης και έχουν στηθεί και όλοι οι μηχανισμοί έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται αυτό. Ο ΟΔΙΠΗ δεν υπήρχε προηγουμένως. Ο ΟΔΙΠΗ είναι ένας οργανισμός με ένα αρτικό λέξο, όπως είπε ο Υπουργός και έχει δίκιο, είναι οργανισμός διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Έχει ένας οργανισμός που είναι δημιουργία αυτής της κυβέρνησης και το οποίο έχει την ευθύνη να ελέγξει την ποιότητα των νοσοκομείων, να ελέγξει τι δίνουμε στον πολίτη, τι δίνουμε στον ασθενή και να βελτιώσει. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε ελέγχους στο 40% των νοσοκομείων της χώρας, έχουν γίνει συστάσεις και οι έλεγχοι, για να μην μιλάμε πάντα για ορισμένες φορές, νομίζω ότι υπάρχει ένα αόρατος διοικητικός μηχανισμός που το κάνει αυτό, είναι οι ίδιοι οι γιατροί, οι ίδιοι οι νοσηλεύτριες, τα ίδια τα κλιμάκια που είναι εκπαιδευμένα, εκπαιδεύτηκαν για αυτό το λόγο, πάνε στο νοσοκομείο, βλέπουν, κάνουν παρατηρήσεις, έχουμε τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, δεν θέλω να μπω σε πιο ειδικά θέματα. Λένε στο νοσοκομείο είσαι εκεί και θα πρέπει να πάμε εκεί. Γίνεται μια πολύ στοχευμένη δουλειά έτσι ώστε να βελτιωθούμε.